εντείνουν την πίεση προς το Υπουργείο Παιδείας οι φοιτητές του ΤΕΙ Θεσσαλίας με νέα δυναμική κινητοποίηση στο κέντρο της Λάρισας. Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, οι σπουδαστές τάχθηκαν κατά της συγχώνευσης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ζητώντας να μην υποβαθμιστεί ο τεχνολογικός χαρακτήρας των πτυχίων τους. Πιστεύω ότι αυτό το νομοσχέδιο, εάν είναι να περάσει, πρέπει να περάσει με κάποιες τροποποιήσεις, οι οποίες θα ευνοούν τους φοιτητές και τη φοιτητική κοινότητα και όχι κάποια συμφέροντα που, κατά την άποψή μου, αυτοί μας τα επιβάλλουν. Μας επιβάλλουν όλα αυτά που λέει το νομοσχέδιο, μόνο και μόνο για να ικανοποιηθούν τα συμφέροντά τους. Το πρόβλημα είναι εσωτερικό και τα κάστρα πρέπει να γκρεμιστούν από μέσα και εμείς είμαστε σήμερα στη Λάρισα για να τα γκρεμίσουμε και θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ πέρα μέχρι να μας ακούσουν και μέχρι να πάρουν μια απόφαση η οποία θα συμφέρει και εμάς τους φοιτητές. Οι φοιτητές ζητούν επίσης να μην χαθούν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα ως απόφοιτοι του ΤΕΙ, ώστε να εξασφαλιστεί μετέπειτα επαγγελματική τους αποκατάσταση. Την ίδια ώρα επαναφέρουν το ζήτημα της χρηματοδότησης, της φοίτησης αλλά και της στέγασης. Γιατί είναι απαράδεκτο τώρα στη σημερινή κοινωνία να έχουμε τέτοια τεχνολογία, τέτοια επιτεύγματα στην τεχνολογία και να μένουμε πολύ χωρίς σπουδές επειδή δεν έχουμε λεφτά να σπουδάσουμε. Και επειδή το κράτος δεν προβλέπει τίποτα για αυτά και υποτίθεται ότι είναι κρατικό ίδρυμα αυτό που πηγαίνουμε για να σπουδάσουμε και να βγούμε με ένα κρατικό πτυχίο που να έχει αξία. Και αυτό το καταργούνε πλέον.